Ο Ανδρέας Ιζόπουλος της Πετρολίνα ΑΕΚ αναδείχθηκε ACS MVP του μήνα Νοεμβρίου μέσα από την ψηφοφορία του κοινού στο διαγωνισμό που έτρεξε η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Μαζί μας είναι ο καλαθοσφαιριστής της Πετρολίνα ΑΕΚ, ο Ανδρέας Ιζόπουλος, ο οποίος θα μας μιλήσει πρώτα απ' όλα για το όμορφο τρόπαιο που θα πάρει σπίτι του σε λίγο, αλλά και γενικότερα για την πορεία του στη φετινή χρονιά με την φανέλα της ΑΕΚ, αλλά και την πορεία της ομάδας της Λάρνακας μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Ανδρέα, συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα για την ανάδειξή σου ως ACS MVP του μήνα Νοεμβρίου. Πόσο σκληρά δούλεψες τον Νοέμβριο για να πάρεις αυτό το τρόπαιο? Καταρχήν ευχαριστώ πολύ το κοινό που ψήφισε, που μπήκε μέσα, σπαντάλησε χρόνο από την ημέρα του για να ψηφίσει. Το πόσο δούλεψα είναι σχετικό, γιατί από την αρχή της σεζόν δουλεύουμε σκληρά στις προπονήσεις. Απλά αυτόν τον μήνα ουσιαστικά συνδυάστηκε και με τις νίκες της ομάδας και μπόρεσα να δείξω έναν καλύτερο Ανδρέα φέτος, ίσως από τις προηγούμενες χρονιές. Έχουμε ξεκινήσει καλά γενικά, εκτός από μένα και σαν ομάδα. Με την προσθήκη και του Ιάκωβου πίσω, που γύρισε από τον τραυματισμό, έχουμε αλλάξει επίπεδο και έχουμε βοηθηθεί όλοι να παίξουμε αρκετά καλύτερα. Σίγουρα το να παίρνεις ένα βραβείο είναι μια επιβράβευση γενικά για την προσπάθειά σου, αλλά αυτό συνδυάστηκε με τις νίκες, οπότε αυτό κρατάω παραπάνω. Το ότι εμείς σαν ομάδα έχουμε μείνει σε μια τροχιά πρωτιάς αυτή τη στιγμή. Κάναμε μόνο μια ήττα στον πρώτο γύρο από τον Κεραυνό εκτός έδρας, και από εδώ και πέρα τώρα κοιτάμε το μέλλον ακόμα πιο αισιόδοξα. Λοιπόν, κοιτάζω τα στατιστικά σου, mm-hmm. 17 πόντους μέσω όρο, έπεσε κιόλας λίγο μέσος όρος μετά το τελευταίο παιχνίδι. Όμως είσαι ψηλά σε αυτό το τομέα, ψηλά είσαι και στις assist αλλά και στα rebound. Γενικά κάνεις μια πολύ καλή χρονιά από πλευράς αριθμών. Θέλω να μας πεις λίγο το πώς νιώθεις εσύ στο γήπεδο από αυτό τον τομέα, και μια συνέχεια αυτής της ερώτησης, πόσο σημαντικό είναι, πόση ευθύνη έχεις εσύ να συνεχίσεις αυτές τις καλές επιδόσεις για να μπορείς να βοηθήσεις η ΑΕΚ να φτάσει μέχρι τέλους? Σίγουρα φέτος οι επιδόσεις μου είναι αρκετά ψηλές. Νιώθω αρκετά απελευθερωμένος φέτος. Θέλεις είναι το μικρό ρόστερ, θέλεις παραπάνω χρόνο συμμετοχής. Δεν έχω πίεση. Αυτό είναι και το καλό, το ένα καλό από τα λίγα που έχει, ότι είσαι 36 χρονών, είναι αυτό, ότι η πίεση δεν υπάρχει. Η εμπειρία αντισταθμίζει αυτόν τον παράγοντα. Και μπορώ να είμαι πολύ πιο ήρεμος μέσα στο παιχνίδι μου, πολύ πιο συγκεντρωμένος και να παίρνω τις σωστές αποφάσεις τις ώρες που πρέπει. Από εκεί και πέρα, η ευθύνη σίγουρα είναι μεγάλη και σε μένα και στον Ιάκωβο. Είμαστε οι δύο πιο μεγάλοι της ομάδας που πρέπει να τραβήξουμε τους υπόλοιπους. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει πίεση, που σου ξαναείπα. Η ομάδα από εδώ και πέρα νομίζω έχει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι βατό ούτε δύσκολο. Αντιμετωπίζουμε τώρα την ΑΕΛ, την οποία εάν θέλουμε να διατηρήσουμε ελπίδες για την πρώτη θέση πρέπει να κερδίσουμε. Και μετά από τρεις μέρες έρχεται τον τέρμι με τον Κεραυνό, που εκεί θα παιχτεί η πρώτη θέση για την κανονική διάρκεια. Νομίζω ότι δουλεύουμε σωστά, είμαστε σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας. Οι οποίοι στόχοι τι είναι, Ανδρέα? Καταρχήν να πάμε στους τελικούς και των δύο διοργανώσεων. Εντάξει, από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σου πω οτιδήποτε άλλο. Είμαστε νεαρή ομάδα, έχουμε πολλούς ρούκι μες στην ομάδα, πολλά μικρά παιδιά μες στην ομάδα. Μόνο και μόνο που είμαστε αυτή τη στιγμή εκεί που είμαστε είναι επίτευγμα για μας, όχι για την ΑΕΚ σαν όνομα, αλλά για το ρόστερ αυτή τη στιγμή της ομάδας. Ο στόχος μας είναι αυτός και από εκεί και πέρα θα παλέψουμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε να πάρουμε. Σε ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση για την Πετρολίνα ΑΕΚ, η οποία φέτος είχε αλλαγή στα διοικητικά. Αν και η οικογένεια Λευκαρίδη παραμένει κοντά στην ομάδα, όμως η ΑΕΚ περνάει μια φάση διαφορετική. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια τη συνηθίσαμε να είναι στη ίδια παράμετρο με τον Κεραυνό, που ήταν οι δύο ομάδες. Φέτος ο κόσμος, το κοινό, θεωρεί ότι ο Κεραυνός είναι το φαβορί. Εσύ πώς βλέπεις αυτή την αλλαγή, μιας και ζήσεις και τα προηγούμενα χρόνια στην ΑΕΚ με φέτος, πώς είναι η κατάσταση μέσα στην ΑΕΚ, και αν συμφωνείς με αυτή την εντύπωση ότι η ΑΕΚ είναι outsider σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, όπου ήταν μαζί με τον Κεραυνό ένα από τα δύο φαβορί? Εντάξει, δεν με πειράζει ο ρόλος του outsider, αν αυτός έχει βγει προς τα έξω δηλαδή, δεν με πειράζει καθόλου. Ίσα-ίσα τα φαβορί γενικά στην ιστορία έχουν δείξει ότι έχουν την πίεση, όχι το outsider.
Δεν έχω να πω κάτι αρνητικό για αυτό που έγινε στην ΑΕΚ, παρά μόνο το ότι συνεχίζει και δουλεύει εξίσου επαγγελματικά με τα προηγούμενα χρόνια, άσχετα με το budget που έχουμε φέτος, που είναι αρκετά μειωμένο. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι και σαν αθλητής εγώ και σαν δημοσιογράφος εσύ, ξέρεις πολύ καλά ότι τα budget δεν παίζουν μπάσκετ. Ούτε ποδόσφαιρο, ούτε βόλεϊ, ούτε τίποτα. Μέσα στο γήπεδο κρίνονται όλα. Έχω υπάρξει σε ομάδες με πολύ πιο χαμηλό budget, π.χ. από ΕΛ, και κέρδισα μία ΑΕΚ με το διπλάσιο budget στον τελικό του κυπέλλου. Έχω βρεθεί στην ΑΕΚ που είχαμε το μεγαλύτερο budget και έχω χάσει από μικρότερο budget. Θέλω να σου πω, δεν παίζει ρόλο. Σίγουρα ο Κεραυνός είναι σε ένα καλό momentum. Τον βοήθησε το ότι ξεκίνησε πιο νωρίς με τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις και τα δύο παιχνίδια που έπαιξε μαζί μας που χάσαμε, το Super Cup και τον πρώτο γύρο. Είχε αρκετά παιχνίδια παραπάνω από εμάς στη φετινή χρονιά. Τώρα θα δούμε. Από εδώ και πέρα είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι και νομίζω ότι θα γίνει ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι μέσα στο Κήτιο σε μια εβδομάδα. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση για το πρωτάθλημα γενικότερα. Είπαμε για τον Κεραυνό, για την ΑΕΚ. Εσύ γενικά πώς βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα με νέα ομάδες φέτος, με έναν Απόλλωνα που πήγαινε πολύ καλά μέχρι που δέχτηκε την ήττα της προηγούμενης αγωνιστική από τον ΑΠΟΕΛ. Ο ΑΠΟΕΛ που βλέπουμε να ανεβαίνει. Βλέπουμε και άλλες ομάδες που είναι ικανές να κερδίσουν τις θεωρητικά μεγάλες ομάδες, όπως είναι η Ομόνια, όπως είναι η ΕΘΑ, η Ένωση που κάνει πολύ καλή χρονιά. Πες μας έτσι λίγο για το πώς βλέπεις γενικά το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα φέτος είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Ειδικά τώρα που αλλάζουν και οι ισορροπίες σιγά σιγά. Το ΑΠΟΕΛ έχει αλλάξει κάποιους παίχτες, έχει ανέβει επίπεδο. Ο Απόλλωνας έχει διατηρηθεί σε ευκείνο το επίπεδο δεύτερης, τρίτης θέσης. Η Ομόνια με την έλευση του Δημήτρη του Κουκούρη στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια έχει κάνει τρεις νίκες. Και οι δύο ήταν πολύ δύσκολες. Ναι. Με δύσκολους αντιπάλους εννοώ. Η ΑΕΛ που έχει μείνει αρκετά πίσω και πολλοί έχουν βιαστεί να τη βγάλουν εκτός ούτως ή άλλως, νομίζω ότι είναι πολύ ανταγωνιστική. Θέλω να σου πω, υπάρχει ένα πρωτάθλημα το οποίο πλέον δεν γνωρίζεις τι θα γίνει, δεν ξέρεις αν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Και να μην τους αδικήσω, θέλω να πω και για την Πάφο. Είναι μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Είναι νέα στην κατηγορία, σίγουρα της λείπει εμπειρία. Αλλά νομίζω ότι αν καταφέρει και σταθεί φέτος, του χρόνου θα είναι αρκετά καλύτερη.